Τώρα, συνεχίζουμε. Πάμε εδώ να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Καμένο και τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή. Είναι στη σύνδεσή μας ο καθηγητής γεωπολιτικής και οικονομικής γεωγραφίας. Να λύσουμε ορισμένα ζητήματα, κύριε Μάζη, εδώ με τον κύριο Καμένο. Γεια σας, κύριε Μάζη. Που ετέθησαν χθες στη Βουλή για το αν και κατά πόσο πήγατε στο γραφείο του κυρίου Καμένου για να προσφέρετε στήριξη στους ανεξάρτητους Έλληνες ώστε να μην διαλυθούν ως πρώην ανελίτης. Ισχύει αυτό ή όχι? Όχι. Πώς όχι? Όχι. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι πήγατε στο γραφείο. Δεν πήγατε ούτε καν στο γραφείο? Όχι. Δεν μιλήσατε με τον Πάνο Καμένο? Όχι. Δεν σας προσέγγισε? Όχι, όχι. Καμία υπάρχει επικοινωνία. Καπνός δεν υπάρχει χωρίς φωτιά όμως, κύριε Καμένο. Κοίτα, δεν επειδή είμαστε, με λένε Καμένο, τώρα μιλάτε για φωτιές για καπνούς. Λοιπόν, όχι. Ναι, αυτό άτομο. Έχετε δίκιο. Όνομα, αλλά... Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν κάποιες επαφές στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες με τον Πάνο Καμένο? Με τον Πάνο Καμένο, σαν ΕΛ, έγινε επαφή στη Βουλή με τον κύριο Μπαλτάκο. Επειδή έγινε μια πρόσκληση και βλέπω ότι τα ακούσουμε... μπερδεύετε, γιατί είμαι υποχρεωμένος να δείξω το tweet του Νίκου Νικολόπουλου, ναι, του ανεξάρτητου βουλευτή συναδέλφου σας, ο οποίος χθες απάντησε με αυτό το tweet. Χρειάζονται κότσια για να μείνεις έξω από το Μαντρί. Και έχει δίπλα έναν τράγο. Κοιτάξτε τον τράγο εδώ. Όπου Μαντρί. Βλέπετε εδώ, έτσι. Όπου Μαντρί εδώ, κύριε Μαντρί είναι ανεξάρτητη Έλληνα. Σου λέει για να μείνεις απ' έξω προφανώς. Και στον Νίκο Νικολόπουλο έγιναν προσεγγίσεις, αλλά ο Νικολόπουλος παραμένει πιστός στις αρχές του, παραμένει πιστός στους πατρινούς και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων. Ο Νικολόπουλος τον βάλαμε στη Βουλή και την άλλη μέρα παρατήθηκε. Αυτές είναι αρχές. Α, θέλετε να πείτε τον Νικολόπουλο τώρα. Μέχρι του Ανέλ δεν μπήκε. Και την επόμενη μέρα παρατήθηκε και πήγε μόνος του. Σας πειράζει αυτό που λέω? Όχι, όταν ήμασταν, δεν κατάλαβα. Λέω, βάλαμε. Και το Γκουίκ βάλαμε. Και την Κουντουρά βάλαμε. Ακουστήκατε λίγο σαν Ανέλ, αλήθεια. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφή στον Ανέλ. Period. Χθες δεν ήταν τον Πάνο, είναι όλα ψεύδι. Αυτό που έχει σημασία ναι, σήμερα είναι. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπαλτάκος, που είσαι στο ίδιο κόμμα, στη δύναμη ελληνισμού. Ένα λεπτό. Είναι κακό να συνομιλείς και να ακούς. Όχι, εμείς έχουμε συνομιλήσει και έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Το έχουμε ανακοινώσει εδώ, συμφωνία με τον κύριο Καρατζαφέρη. Με το λαός. Δύναμη ελληνισμού και λαός θα κατέβουν μαζί στις εκλογές. Υπάρχει περίπτωση όλοι μαζί να συμπράξετε και με τον Πάνο Καμένο? Όχι. Δεν στήριξη στους Ανέλ δίνεται να συγκροτήσουν κοινωνική ομάδα? Αυτό που συμβαίνει σήμερα όμως είναι κάτι ενδιαφέρον. Πείτε το. Ήμασταν μέχρι χθες 16 ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα είμαστε μαζί και με τον κύριο Φωκά τους 5, τον Ανέλ 21. Μάλιστα. 21 βουλευτές. Είναι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. 10 συν 10. Εγώ η πρόταση που κάνω και από εδώ δημόσια, και αυτό έχει σημασία τώρα, όχι τα ψεύδια δημοσιογραφικά, όχι τα δικά σας, άλλων που γράφουν όλα αυτά για να δημιουργήσουν ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν, είναι να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στους ανεξάρτητους βουλευτές, να εκπροσωπηθεί ένα κεντροδεξιό, ένα δεξιό κόμμα μέσα στη Βουλή από τους ανεξάρτητους. Μα δεν είναι σχηματίσει... κύριε Καμένο, πώς θα γίνει? Αφήστε με να το πω εγώ. Μεγάλους Ανέλ λέτε να γίνουν δηλαδή. Ένα μεγάλο Ανέλ. Δεν υπάρχουν οι Ανέλ. Τελειώσανε, σβήνουμε. Το κατεβάζουμε την ταμπέλα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Είμαστε όλοι ανεξάρτητοι. Δεν υπάρχει ταμπέλα. Τελείωσαν οι Ανέλ. Και πώς θα γίνετε κόμμα ενιαίο? Δεν είστε 10, κόμμα μεταξύ σας. 10 ανεξάρτητοι βουλευτές, ναι, βάσει του νόμου και του κανονισμού σχηματίζουν κοινοβουλευτική ομάδα. Τον κανονισμό όπως έκανε και ο Πάνος όταν έφυγε. Φύγανε 20-22, 23 όταν έφυγε ο Πάνος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κάνανε κοινοβουλευτική ομάδα και μετά τους ονομάσαν όπως ήταν, γιατί έλεγα και εγώ το 12-10 από ό,τι είχαν φύγει 11. Έτσι μπορεί να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή είναι η πρότασή μου και κοιτάω τους πάντες στα μάτια. Σαφές. Ποιος θα είναι επικεφαλής? Θα υπάρξουν δημοκρατικές διαδικασίες. Μάλιστα. Σε αυτό. Μην μπλέξουμε εκεί τίποτα πάλι. Όχι. Απάντως Ανέλ δεν υπάρχουν. Τώρα έπεσε η ταμπέλα, τελειώσαμε. Μάλιστα. Και ένα μήνυμα στον Πάνο. Πάνο, στα χαπή. Η αριστερή μπέσα είναι μπαμπέσα. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Του ζητήσατε να πατήσει το κουμπί και το πάτησε. Μήπως αυτό σας έφερε πιο κοντά? Δεν πάτησε κανένα κουμπί. Σε αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση. Αν πατήσει το κουμπί και του ρίξει, με κοτζιά ή με οτιδήποτε άλλα στοιχεία έχει μεσόρο, ποινικά. Να του ρίξει όμως. Όχι να κάνουμε πολιτική κριτική. Τώρα αυτά τελειώσανε. Η Μακεδονία φεύγει σήμερα το μεσημέρι στις 2.30. Μπορεί όμως, εάν υπάρχουν στοιχεία για ποινικά αδικήματα, όπως ξέπλυμα χρήματος, παθητική ενεργητική δωροδοκία, σώρος, 50 εκατομμύρια, όλα αυτά. Έχει έρθει και μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή, να ξέρετε έτσι. Mm-hmm. Έρχεται και μηνυτήρια αναφορά από οργανώσει, ναι, αυτό το θέμα. Μάλιστα. Εάν έχει στοιχεία, να του ρίξει. Ωραία. Να συζητήσουμε τότε.